Με τον Γιάννη Νάκο. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα κυρία Θεολόγη, τι κάνετε? Δόξα σε ο Θεός. Έχουμε μια ωραία φωτογραφία και μια καλή φιλοξενία, μιας και η μέρα επιτάσσει και αυτό το διήμερο, έτσι μια βόλτα στη Θεσσαλονίκη για σένα. Θα τα πούμε από κοντά διαζώσεις την Κυριακή, το βράδυ της Κυριακής. Πάμε γρήγορα, γρήγορα να δούμε λοιπόν τι περιλαμβάνει η σημερινή επικαιρότητα, ίσως ξεκινώντας και από αυτό, παίρνω αφορμή από το τελευταίο σχόλιο της Φόφης Γεννηματά που έκαναν λόγο για τη Χρυσή Αυγή ως τρίτο κόμμα και είπε όχι Χρυσή Αυγή, δεν θα πρέπει να στραφούν εκεί προς αυτές τις εκλογές οι ψηφοφόροι. Υπάρχει μια σχετική δήλωση του κ. Λεβιζάτου. Μάλιστα, υπάρχει μια δήλωση του Νίκο Λεβιζάτου, του γνωστού συνταγματολόγου, ναι, ο οποίος θεωρεί για τον ελληνικό λαό να βγει τρίτο κόμμα η Χρυσή Αυγή και τόνισε και έκανε θερμή παράκληση ότι τέτοιες ώρες δεν θα πρέπει να καθόμαστε στα σπίτια μας, mm-hmm, αλλά πρέπει να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας, mm-hmm, καλώντας τον κόσμο για να ψηφίσει. Θα πρέπει και να πούμε βέβαια και το... ότι η Χρυσή Αυγή ούτως ή άλλως είναι το τρίτο κόμμα. Αυτό θα πρέπει ναι, να το πούμε ότι περιλαμβάνεται, έτσι τυποποιείται σε όλες και στις πέντε δημοσκοπήσεις. Και οι πέντε δημοσκοπήσεις δίνουν τρίτο κόμμα. Mm-hmm. Και με ένα εύρος, όπως λέγαμε προηγουμένως στο δελτίο, μεταξύ του 5,5-5,6 έως 7,2%. Ακριβώς, ναι. Το χαμηλότερο και το υψηλότερο είναι 5,5 και 7,2. Πάντως, σύμφωνα και με τις χθεσινές δηλώσεις Μιχαλολιάκου και τα δύο χρόνια από, αυτή την φυγή, τη δολοφονία του Φίσα, υπάρχει ένα τσουνάμι δηλώσεων γύρω από το συγκεκριμένο θέμα. Ναι, υπάρχει ένα τσουνάμι κατά της Χρυσής Αυγής με δηλώσεις τόσο από το ΣΥΡΙΖΑ όσο και από τη Νέα Δημοκρατία. Βασικά, σύσσωμο ο πολιτικός κόσμος καταδίκασε την ενέργεια του κ. Μιχαλολιάκου να παραδεχτεί την πολιτική ευθύνη που φέρει το κόμμα του. Το ΣΥΡΙΖΑ αρχικά είπε ότι εξοργίζει η παραδοχή της Χρυσής Αυγής μια μέρα πριν την επέτειο των 2 χρόνων από τη δολοφονία, ενώ θεωρεί αναγκαία τη συστράτευση όλων μας για μια κοινωνία δημοκρατική, για ανάπτυξη με κοινωνική δικαιοσύνη, προκειμένου να εξαλειφθούν οι αιτίες οι οποίες οδήγησαν στην άνοδο των νεοναζιστών. Στο ίδιο κύμα κυμαίνεται και η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας, mm-hmm, η οποία θεωρεί ξεδιάντροπη την ανάληψη ευθύνης, ενώ δηλώνουν επίσης από τη Συγκρού ότι δεν τρομοκρατείται τόσο η ίδια η παράταξη η Νέα Δημοκρατία, όσο και οι πολίτες από τέτοιες δηλώσεις μίσους. Ενώ καταλήγει πως η ψήφος τιμωρίας ενισχύει τα κόμματα των άκρων και βλάβει τη δημοκρατία. Να πάμε λιγάκι τώρα στις πέντε δημοσκοπήσεις. Τι θα μπορούσαμε να δούμε γύρω από αυτό? Πάλι αναποφάσιστοι φαίνεται να κρίνουν τη διαφορά. Ο ΣΥΡΙΖΑ προσεγγίζει αυτούς και τώρα πρόσφατα, και τώρα αυτή τη στιγμή το είδαμε, με τις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα στις 9 και 7 λεπτά περίπου, όπως το μεταδίδαμε. Είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα πρέπει να ψηφίσετε, σήμερα αποφασίσατε και ψηφίσετε, θα πρέπει την Κυριακή να έχετε υπόψη σας ότι δεν θα πρέπει να κερδίσει η αποχή από την κάλπη, όπως και θέλουν τα, ναι, συμφέροντα. Κάλεσε σε μαζική ψηφοφορία, mm-hmm, όλο το λαό. Παράλληλα, υπάρχουν 5 δημοσκοπήσεις που ήταν το φως της δημοσιότητας σήμερα. Η πρώτη είναι η PALS για το ποντίκι.gr, mm-hmm, η οποία δίνει και το ΣΥΡΙΖΑ και την Νέα Δημοκρατία 28%, με τρίτο κόμμα τη Χρυσή Αυγή 6,5%. Mm-hmm. Η μέτρο ανάλυση για τα παραπολιτικά, η οποία δίνει την Νέα Δημοκρατία 31,9% και το ΣΥΡΙΖΑ 31,6%. Η ΑΛΚΟ, η οποία διενεγήθηκε 15 έως 17 Σεπτεμβρίου για το Newsit, με το ΣΥΡΙΖΑ στο 25,3% και η Νέα Δημοκρατία στο 25%. Η μέτρηση για τον ελεύθερο τύπο με 28,5% η Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ 27,1% και τέλος η e-voice για τα δικαιολογητικά.gr με τη Νέα Δημοκρατία στο 25,4% και το ΣΥΡΙΖΑ στο 29%. Όπως βλέπουμε, είναι κοντά όλα τα κόμματα. Μάλιστα. Και βέβαια υπάρχουν και οι σχετικές επισημάνσεις ότι θα είναι οριακές και εντός του εύρους διακύμανσης που έχουν τα ποσοστά της πρόσωπης ψήφου οι διαφορές μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας. Πάντως, κατά τα λοιπά, την επικαιρότητα απασχολεί, συνεχίζει να απασχολεί και όλη την Ευρώπη το μεταναστευτικό ζήτημα. Ακριβώς, για ακόμη μια ημέρα και για επόμενες, νομίζω, στους επόμενους μήνες θα μας απασχολήσει αυτό το αγκάθι της πολιτικής ατζέντα, το μεταναστευτικό. Σήμερα, μάλιστα, όσον αφορά τα διεθνή ζητήματα, ο Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, ο Βίτορ Ορμπάν, ανακοίνωσε την έναρξη κατασκευής φράχτη στα σύνορα μεταξύ της Ουγγαρίας και της Κροατίας για να εμποδίσει την είσοδο των χιλιάδων προσφύγων που αρχίζουν να εγκλωβίζονται στο κρατικό έδαφος. Mm-hmm. Ενώ δήλωσε με ισχυρούς τόνους ότι ο φράχτης θα υλοποιηθεί γρήγορα και θα έχει μήκος 41 χιλιόμετρων περίπου για να καλύψει τα τμήματα της μεθορίου που δεν ορίζονται από το ποταμό. Mm-hmm. Ενώ στο ίδιο θέμα πάλι, με ειδική ψηφοφορία για την κατανομή των προσφύγων, απειλεί ο Στουνμάγερ, ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, mm-hmm, ο οποίος σήμερα μετέβη στην Τουρκία για συνομιλίες όσον αφορά το θέμα της μεταναστευτικής κρίσης. Και δήλωσε ότι δεν είναι δυνατόν χώρες όπως η Γερμανία, η Αυστρία, η Σουηδία και η Ιταλία να σηκώνουν μόνες το βάρος όσον αφορά την υποδοχή των προσφύγων και των μεταναστών που φτάνουν στην Ευρώπη.
Και ουσιαστικά προέβλεψε ότι δεν είναι στο ίδιο κλίμα, ότι βάσει αυτό που προβλέπεται από τις ευρωπαϊκές συνθήκες, μια ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία απαιτεί το 55% των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον όμως το 65% του πληθυσμού της. Δηλαδή, για να περάσει αυτό το μέτρο, πρέπει να ισχύει το παραπάνω που σας ανέφερε. Μάλιστα. Ενώ συμπλήρωσε τη δήλωσή του ο Γκάμπριελ, ο αντικαγκελάριος της Γερμανίας, προειδοποιώντας ότι οι χώρες οι οποίες δεν συμμερίζονται τις ευρωπαϊκές αξίες της ανθρώπινης ευαισθησίας και αλληλεγγύης, δεν μπορούν να υπολογίζουν και σε χρήματα που χορηγεί η Ευρώπη. Ναι. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για απόψε. Εγώ σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό Σαββατοκύριακο.